Σήμερα οι πολίτες μίλησαν. Η κοινωνία επέλεξε σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Αποδοκίμασε τον ανεύθυνο λαϊκισμό. Αποφάσισε για το αύριο της χώρας μας με ακόμα μία φορά πρωταγωνιστή τον Δημοκρατικό Συναγερμό. Η δημοκρατία έλαμψε σε μια άψογη διαδικασία που εξέφρασε τη λαϊκή βούληση. Ευχαριστώ θερμά τους συμπολίτες μας που μας εμπιστεύτηκαν για μια ακόμη φορά. Τους ευχαριστώ που άντεξαν την ένταση πρωτόγνωρη της προεκλογικής περίοδου, που αναγνώρισαν την προσπάθειά μας και θέλω να τους διαβεβαιώσω πως η ψήφος των πολιτών αποτελεί για μας μεγάλη ευθύνη. Συνεχίζουμε με τα μανίκια πάνω, γιατί έχουμε μπροστά μας πολλές και μεγάλες προκλήσεις. Να ψηφίσουμε και να εφαρμόσουμε τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη ο τόπος και η κοινωνία. Να υλοποιήσουμε το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και να φτιάξουμε την Κύπρο του αύριο για τους νέους μας. Μα πάνω απ' όλα, να δώσουμε τη μάχη, να φέρουμε τη δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη που μας αξίζει με ωφέλη για όλους. Όμως αυτό το κόμμα ιδρύθηκε από τον ιστορικό μας ηγέτη, τον Γλαύκο Κληρίδη. Για να είναι η δύναμη της σύνεσης και της σοφροσύνης και να είναι πάντα στην πρώτη γραμμή της προσπάθειας για απελευθέρωση και επανένωση της μοιρασμένης μας πατρίδας. Με γνώμονα το καλό της πατρίδας μας, από αύριο παραμερίζουμε τις διαφορές μας και απευθύνουμε από απόψε μήνυμα συνεννόησης και συνεργασίας προς όλους. Η επόμενη μέρα επιβάλλεται να μας βρει ενωμένους σε μια Βουλή που πρέπει να δίδει βάρος στις συγκλήσεις και όχι στην άγωνη αντιπαράθεση. Όσα μας ενώνουν υπερισχύουν. Με αυτά επιλέγουμε να πολιτευόμαστε. Θα ήθελα επίσης να μου επιτρέψετε να απευθυνθώ και στον κόσμο της παράταξης που δεν μας ψήφισε σήμερα. Κατανοούμε τους λόγους τους και αφουγκραζόμαστε τα μηνύματά τους. Στο Δημοκρατικό Συναγερμό από την επόμενη μέρα πιάνουμε δουλειά για να δικαιώσουμε όσους μας εμπιστεύτηκαν, αλλά και για να φέρουμε πίσω όσους απομακρύναμε, για να κάνουμε τον Δημοκρατικό μας Συναγερμό ακόμα πιο δυνατό. Συγχαρητήρια σε όλους τους επιτυχόντες και τους νεοεκλεγέντες.
Συγχαρητήρια σε όλα τα κόμματα που μπήκαν στη Βουλή. Εύχομαι κάθε επιτυχία στο έργο τους. Ευχαριστώ τον στενό μου συνεργάτη και τον υπεύθυνο της προεκλογικής εκστρατείας, τον αναπληρωτή πρόεδρο Χάρη Γεωργιάδη. Και όλους τους συνεργάτες μου για την προσπάθειά τους και όλους τους υποψηφίους βουλευτές, τα στελέχη, τα μέλη και τους φίλους του Δημοκρατικού Συναγερμού που έδωσαν ίσως την πιο δύσκολη μάχη από την ημέρα ίδρυσης του Δημοκρατικού Συναγερμού με αυταπάρνηση αυτή την δύσκολη εκλογική μάχη. Ευχαριστώ επίσης την κυβέρνησή μας. Μια κυβέρνηση που βγάλε τη χώρα από το μνημόνιο. Μια κυβέρνηση που διαχειρίστηκε μια παγκόσμια πανδημία με μεγάλη επιτυχία. Δικαιούται ο καθένας να πανηγυρίζει για το κόμμα του, να εκφράζει την άποψή του. Θέλω να κλείσω ευχαριστώντας τον Υπουργό Εσωτερικών και τον Έφορο Εκλογής και όσους εργάστηκαν για την ομαλή διεξαγωγή αυτών των εκλογών. Ευχαριστώ πάρα πολύ.